Ο προϋπολογισμός τον οποίο καταθέτεται, κύριοι και κυρίες της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι φυσικά ούτε πραγματικά και καθολικά αναπτυξιακός, ούτε βέβαια και κοινωνικά δίκαιος. Εκτός αν θεωρείται ανάπτυξη την περαιτέρω γιγάντωση υπερμεγεθών, πολυεθνικών στη βάση τους κόλοσσων και το σβήσιμο της μικρομεσαίας και της μεσαίας τάξης της εγχώριας. Με αυτό το μοντέλο όμως δεν συμφωνούμε ούτε εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ούτε και η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ο προϋπολογισμός σας στηρίζεται σε μία υπεραισιοδοξία προβλέψεων σε σχέση με τα βασικά μεγέθη και δείκτες όπως την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης από το 0,6 φέτος το 1,8 το 2020. Και αυτό τη στιγμή που τα ελληνικά νοικοκυριά επιβαρύνονται με έξτρα 323 εκατομμύρια ευρώ φόρους εισοδήματος και 84 εκατομμύρια ευρώ φόρους ακίνητης περιουσίας. Άρα δεν θα έχουν παραπάνω διαθέσιμο εισόδημα και άρα δεν θα αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση από τα συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα. Πράγματι, το Ειδικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στην ειδική ετήσια έκθεση του συνοψίζει και σημειώνει ότι ο σημαντικότερος παράγοντας ο οποίος θα μπορούσε να επιδράσει καταλυτικά στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης είναι η πιστωτική επέκταση, δηλαδή ο δανεισμός από τις τράπεζες. Τώρα, αν θεωρείται αναπτυξιακό και κατά πόσο το δανεισμό από τις τράπεζες, χρήζει σαφώς κουβέντας και διευκρίνησης. Προβλέπεται επίσης ρυθμό ανάπτυξης 2,8% και αύξηση του ΑΕΠ. Ακόμη μία αισιόδοξη πρόβλεψη που αν φαλυρίσει, θα παραπέμψω και σε αυτό το σημείο στην προαναφερθήσα ετήσια έκθεση του Ειδικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο σημειώνει «Η πρόβλεψη του Υπουργείου Οικονομικών για αύξηση του ΑΕΠ το 2020 βρίσκεται εντός του εύρους των οικονομικών προβλέψεων του, όμως με σταθερές τιμές του πετρελαίου και χωρίς τις επιπτώσεις του Brexit». Στη Βρετανία εκλογές είχαμε. Ο Τζόνσον, ο συντηρητικός, επικράτησε. Πάμε ολοταχώς για Brexit. Τις επιπτώσεις του οποίου Brexit θα κληθούν να πληρώσουν οι λαοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά οι Έλληνες και Ελληνίδες. Το γεγονός αυτό του Brexit εν πάση περιπτώσει κλειδονίζει με τη σειρά του την όποια ασταθή βεβαιότητα μπορούν να έχουν οι υπεραισιόδοξες προβλέψεις σας για αύξηση ΑΕΠ κλπ. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε το καλύτερο. Όμως την εφαρμοσμένη πολιτική και τη διακυβέρνηση μιας χώρας οφείλουν οι κυβερνήσεις να πράττουν και να υλοποιούν, όχι απλά να εύχονται. Προφανώς λοιπόν εννοείται την ανάπτυξη μόνο μέσω των υπερ-ιδιωτικοποιήσεων και μάλιστα χωρίς συνολικό εθνικό σχεδιασμό και σε μορφή fast track. Γι' αυτό και στον προϋπολογισμό σας βρίσκουμε το πιο επιθετικό διαχρονικά ετήσιο πλάνο αποκρατικοποιήσεων από το ΤΑΙΠΕΔ με συνολικά έσοδα από 2,45 δις. Προβλέπεται επίσης αύξηση επενδύσεων κατά 13,4%. Προφανώς αναφέρεστε σε μεγάλες επενδύσεις και μεγαλοεπενδυτές. Αυτό κατά πόσο ακριβώς αφορά την ευρύτερη κοινωνική πλειοψηφία. Μας λέτε ότι αυτές οι μεγάλες επενδύσεις θα φέρουν και αύξηση των θέσεων εργασίας. Το θέμα όμως των μείζων που προκύπτει είναι τι είδους θέσεις εργασίας, πότε θα δημιουργηθούν αυτές τις θέσεις εργασίας και φυσικά με τι μισθούς. Με τους μισθούς που εισαγάγατε στο αναπτυξιακό σας νομοσχέδιο και που ουσιαστικά προβλέψατε εξαιρέσεις επί εξαιρέσεων ακόμη και από τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Για να μην αναφερθούμε στις φορολογικές προβλέψεις του προϋπολογισμού που κοστολογείται τη μείωση του φόρου επιχειρήσεων στα 550 εκατομμύρια. Πάρα πολύ ωραία. Όμως,
από αυτές τις μειώσεις τα 450 εκατομμύρια, δηλαδή το 80% της ελάφρυνσης, θα δοθεί σε μόλις 6.000 επιχειρήσεις, δηλαδή στο 2,5% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. Είναι μήπως και αυτό στήριξη της ανάπτυξης και της ελάφρυνσης της μεσαίας και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, της ράχοκοκαλιάς δηλαδή της ελληνικής οικονομίας. Για να μην αναφερθούμε επίσης στο υπερφιλόδοξο ποσό που προβλέπει ο προϋπολογισμός ύψους 557 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της επέκτασης του μέτρου των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Όμως και πάλι το Ειδικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο σημειώνει ότι και αυτό το μέτρο, όπως και η πρόβλεψή σας για επέκταση της φορολογικής βάσης, χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και είναι ασαφής ο τρόπος και κυρίως το τι εννοείται με αυτή την επέκταση της φορολογικής βάσης. Άρα έχουμε και πάλι ασάφεια και αβεβαιότητα, σαν αυτή που καταδικάζατε όταν όμως ήσασταν στην αντιπολίτευση. Όσον αφορά το κοινωνικό κράτος, το πολυδιαφημισμένο επίδομα για κάθε νεογέννητο στα 2.000 ευρώ ισχυρίζεται ότι θα καλύψετε το 90% των γεννήσεων του 2020. Όμως, μόλις το 2018, οι νέες γεννήσεις ήταν 86.440. Πράγμα που σημαίνει ότι με αυτά τα 123 εκατομμύρια ευρώ που προϋπολογίζεται για το συγκεκριμένο επίδομα, θα μπορέσετε να καλύψετε μόλις το 71% των οικογενειών. Επικοινωνιακή φούσκα ακόμη μία φορά και εξαπάτηση σε βάρος των οικογενειών που διαμένουν στη χώρα. Και φυσικά το σούπερ τσεκούρωμα βρίσκεται στα υπόλοιπα κοινωνικά επιδόματα. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, επειδή έχει γίνει τεράστιος διάλογος σε σχέση με τη σημασία των κοινωνικών επιδομάτων, πρέπει να αποφασίσουμε ή το κράτος είναι υπόχρεο απέναντι στους Έλληνες φορολογούμενος στο να στηρίξει οικονομικά ή κοινωνικά αδύναμους συμπολίτες μας, ή θα παραδώσουμε τα αμαία και τους υπερήλικες βορρά στο ζόφο της ζωής, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Κόβεται λοιπόν 173 εκατομμύρια από τα προνοιακά επιδόματα για τα αμαία, 139 από τα οικογενειακά επιδόματα, 51 εκατομμύρια από το επίδομα ανοικίου και όπως ανέφερε και προηγούμενος συνάδελφος, 4 εκατομμύρια ευρώ από τις παραχές για τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή δεν γίνεται ξεκάθαρο στον προϋπολογισμό, αυτή η περικοπή των 4 εκατομμυρίων ευρώ αφορά μήπως και βορειοϋπηρώτες ομογενείς μας? Αφορά μήπως και ανασφάλιστους υπερήλικες που δεν έχουν σπίτι στο όνομά τους? Περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια και κυρίως περιμένουμε σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις. Κι εγώ να ολοκληρώσετε. Τελειώνω. Θέλω να τελειώσω, παρόλο που είναι πάρα πολλά τα πολύ μελανά σημεία του προϋπολογισμού, ότι έχετε το θράσος, επιτρέψτε μου να πω, να κόψετε από τον ΟΑΕΔ 50 εκατομμύρια ευρώ από το ΠΟΥΔΟΕ. Αυτό σημαίνει ότι τη νέα χρονιά θα υπάρξουν ακόμη λιγότερα προγράμματα για ανέργους και φυσικά δεν θα υπάρξει συνέχιση. Εξαπατήσατε τους εργαζόμενους στα κοινοφελή προγράμματα της δασοπροστασίας, των κέντρων υποδοχής και ταύτισης και φυσικά τους 4.000 άνεργους νέους επιστήμονες που με πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δουλεύανε για ένα χρόνο σε θέσεις του δημοσίου που πραγματικά είχαν ανάγκη. Άρα ο προϋπολογισμός σας, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ούτε αναπτυξιακός, ούτε κοινωνικός. Αφορά τους λίγους, αυτούς στηρίζεται, γι' αυτό και τον καταψηφίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ.